Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ο ελληνικός στρατός επέλεξε την Safran Electronics and Defense για να αναβαθμίσει τον στόλο drones του με 4 νέα τακτικά drones patroller που θα προσθεθούν στα σημερινά drones spareware της χώρας. Η πατρίδα μας ανέθεσε στον Οργανισμό Υποστήριξης και Προμηθειών του NATO, NATO Support and Procurement Agency, να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την κατασκευάστρια εταιρεία Safran. Το Patroller αξιοποιεί πάνω από 30 χρόνια τεχνολογικών επιτευγμάτων της Safran Electronics στον τομέα των τακτικών συστημάτων drone και η οποία εξειδικεύεται σε ηλεκτρονικά και οπτρονικά επί του σκάφους αλλά και σε συστήματα πλοήγησης. Βασιζόμενη σε αυτήν την εκτεταμένη τεχνογνωσία, η Safran αναπτύσσει στην Γαλλία κορυφαίες λύσεις για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση αποστολών, τον έλεγχο πτήσης, την πλοήγηση, τους αισθητήρες, τις ζεύξεις δεδομένων και την ενσωμάτωση σε αρχιτεκτονικές C4ISR. Το Patroller είναι προσανατολισμένο για αποστολές πληροφοριών, εξοπλισμένο με πολλαπλούς αισθητήρες για λογαριασμό στρατών και δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας. Διαθέτοντας μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες, το Patroller επωφελείται από την τεχνογνωσία που απέκτησε η Safran Electronics στο τακτικό σύστημα drone spareware, ενώ ενσωματώνει ανατροφοδότηση από 9 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης στο Αφγανιστάν. Τον Φεβρουάριο του 2023, το Patroller έγινε το πρώτο τακτικό σύστημα drone που πιστοποιήθηκε επίσημα σύμφωνα με το πρότυπο αξιοπλοείας του NATO, STANAG 4671, που ισχύει για drones σταθερών πτερύγων βάρους άνω των 150 κιλών. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για αποστολές προστασίας και εσωτερικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ελληνικός στρατός θα ενισχυθεί με 4 μη επανδρωμένα αεροχήματα Patroller και 3 επίγειους σταθμούς ελέγχου. Το μη επανδρωμένο μπορεί να παραμείνει στον αέρα για 15 ώρες με ωφέλιμο φορτίο 210 κιλών, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ατρακτήδιο με ραντάρ συνθετικής απεικόνησης ή πακέτο ηλεκτρονικού πολέμου παύλα συλλογής πληροφοριών, ενώ μπορεί να φέρει και 4 ελαφριές κατευθυνόμενες ρουκέτες. Φτάνει σε ύψος στα 16.000 πόδια, με ταχύτητα πλεύσης 100 χιλιόμετρα την ώρα, μέγιστη 200, ενώ μπορεί να δεχθεί δορυφορική καθοδήγηση. Θα φέρει επίσης το κορυφαίο ηλεκτροπτικό σύστημα αισθητήρων EuroFLIR 410, με πολυφασματικές κάμερες πολύ υψηλής ανάλυσης, αποστασιόμετρο παύλα καταδείκτη λέιζερ, ενώ σχεδιάζεται να φέρει και κατευθυνόμενες ρουκέτες 70 χιλιοστών της Thales σε 2 διπλούς εκτοξευτές. Οι παραδόσεις αναμένεται να γίνουν στο τέλος του 2024. Αν φυσικά σας άρεσε το βίντεο και ενδιαφέρεστε για θέματα τεχνολογίας και γεωπολιτικών, επισκεφτείτε το κανάλι μου, ρίξτε μια ματιά στο περιεχόμενο που ανεβάζω, κάντε εγγραφή, πατήστε μου αρέσει, σχολιάστε με τις απόψεις σας και βοηθήστε με την συμμετοχή σας ώστε να γίνω ακόμα καλύτερος. Να ξέρετε επίσης πως επιλέγοντας να γίνετε μέλος στο κανάλι μου, πέραν των τυπικών προνομίων που λαμβάνετε από το YouTube, με βοηθάει έμπρακτα ώστε να αναπτύξω τις δεξιότητές μου και το κανάλι, βελτιώνοντας τον εξοπλισμό αλλά και την καθημερινότητά μου.